Amigos, amigues, bienvenidos. Καλώς ήρθατε στη δική σας εκπομπή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mitty Show. Κάθε μέρα στις 9 παρά 20 μέσα από τη συχνότητα Τσέρτ, η σάτυρα επιστρέφει χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Σταθάκη? Ναι. Κοιτάξτε, η ζωή θέλει εσύ. Ακόμα και όταν ανακοινώνω μέτρα και περικοπές, γελάω σε τον Αλέξανδρο Περδίδη. Καταλάβατε, κύριε Μπουτσούμπα? Όχι, όχι και πάλι όχι. Δεν κατάλαβα τι λέτε και ούτε θέλω να καταλάβω, γιατί το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να το βάλετε καλά όλοι στο μυαλό σας, ότι ένα είναι το σύνθημα της πολιτικής επιτυχίας. Όχι, όχι και πάλι όχι. Σιγά μην σας το πω. Καλά δεν λέω, Ντούσαν Μπαγιώτη? Καλά τα λέει η Κουτσούμπα. Αλλά ό,τι και να κάνω, πρέπει να ξέρουν ότι ΑΕΚ και Ντούσαν πάρουν φέτος πρωτάθλημα και κύπελλο. Άντε ξεκίνα όμως, γιατί έχει κρατήσει εισαγωγή πιο πολύ και από το μάτς της Τούμπα. Τι θέλετε κύριε, πάμε παρακαλώ, τι θέλετε κύριε? Πάτε κουμπούρι, μέτρα επέκτη. Η μέρα ξεκίνησε με τον Μπάμπη να βρίσκει τον τρόπο να αντέξει τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης Τσίπρα. Μπάμπης, πες μου, πώς κρίνεις την απόφαση της κυβέρνησης? Πώς να την κρίνω, Σία μου? Αστεία, αστεία. Μα Μπάμπης μου, δεν σου είπα ακόμα για ποια απόφαση. Μα δεν χρειάζεται. Είναι σαν να με ρωτάς αν προτιμάω το θάνατο διαπαχωνισμού ή την αυτοκτονία με ακατάσχετο τσερλί πιπί. Ό,τι και να διαλέξω, τα ραδίκια ανάποδα θα τα δω, Σία μου. Δηλαδή, Μπάμπης, δεν βλέπεις φως στο τούνελ? Βλέπω, Σία μου, είναι το φως από το αριστερό τρένο της οπισθοδρόμησης που έρχεται πατημένο για να μας κονιορτοποιήσει. Δεν βλέπεις, παιδί μου, τι έκαναν σε εμάς? Τι μας έκαναν, Μπάμπης? Μα το διαμάντι του σταθμού μας, το survivor μας, παλιά έκανε 85% στο δυναμικό κοινό και τώρα κάνει ίδια νούμερα με την επανάληψη του ΣΕΦ στον αέρα με την Ελένη Ψυχούλη. Και τι σχέση έχει η κυβέρνηση με αυτό? Άμεση! Επί Σαμαρά, ο κόσμος ήταν χορτάτος, χαρούμενος και κονιόρδος. Είχε φαΐ στο ψυγείο του και όραμα στη τσέπη του. Και μπορούσε χαλαρός να βλέπει το μισθοφόρο και το μάνατζερ ράγκμπι να ξύνουν τα ματζαφλάρια τους. Χρυτσκρατ. Μα Μπάμπης, και το πρώτο survivor με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες, μωριμέρι, Παναγιώταρα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Πού δηλαδή? Κάνε κάτι, κυρία κυβέρνηση, να κρατήσουμε τους πραγματικούς επενδυτές στη χώρα. Θέλετε κοπρόσκυλα, κανάγες της κυβερνήσεως, να πάρει ο κύριος Ατζούν τις επενδυσάρες του και να τις μεταφέρει στο εξωτερικό, ε! Μπάμπης, με τρομάζεις. Θέλετε να δούμε τη Στέλλα 19 του Power of Love να χαμουρεύεται με κάποιο βούλγαρο επιβίτορα και όχι με το δικό μας το Σοκράτη, ας πούμε? Ας πούμε, ρε φιλαράκι. Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη αν το My Style Rocks πάει στη Ρουμανία και δούμε την Ιωάννα Τούνη αντί για το Στέλιο Κουδουνάρι να τη δίνει ο Ντάνουτ Λούπου, ε! Και τι πρέπει να κάνει δηλαδή, Μπάμπης, η κυβέρνηση? Να δώσεις αυτόν τον άγιο επενδυτή που αλλάχ να κόβει τρίχες από το μουστάκι του Ερντογάν Αφερίμ και να του δίνει χρόνια κάτι για να τον ευχαριστήσει. Τι να του δώσει δηλαδή, Μπάμπης? Να του δώσει ένα νησί για βρούμ, ένα δρόμο, το όνομα σε μια οδό που ζουμ, κάτι βρε αδερφέ, τα μαμ. Μα τι είναι αυτά που λες, Μπάμπης, είναι δυνατόν να του δώσει νησί? Δεν εννοώ να του δώσουμε την Πάρο Μωρή, Σοφία Λιμπέρτη, ας του δώσουμε τους Βαρδιάνους στο Λιξούρι να βοσκάει εκεί τους παίκτες του, Συγγνώμη, Μπάμπης. Αυτό εδώ που έχει φέρει μπροστά σου, τι ακριβώς είναι? Αυτό εδώ είναι δώρο του κυρίου Ατζούν, τα μάμσια μου. Τι δώρο δηλαδή? Είναι ναργιλές για να αντέχω τη λέλαπα αυτής της καταστροφικής κυβέρνησης. Με μια τζούρα βλέπεις τον Επαλέ Πελέ και τον Σεμπά Ντρογκμπά. Αλήθεια, Μπάμπης, τώρα. Κάνε μια δοκιμή να δούμε. Ρούφα, κανονικά. Έλεγα λοιπόν για την ελληνική κυβέρνηση ότι είναι η καλύτερη του πλανήτη, η κορυφαία των τελευταίων 150 ετών. Τεφαρίκη, Μπερκέτη, Ταμάμ. Μπάμπης, εντυπωσιάζομαι. Τι μετάλλαξη είναι αυτή? Δεν είμαι ο Μπάμπης Ξανθόψηρα. Η Κατερίνα Κρυβοπούλη είμαι. Και έχω να πω ότι η κυβέρνηση σαν της αριστεράς δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ το παρελθόν. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης στη συνάντησή του με την Τρόικα έδινε αποστομωτικές απαντήσεις. Εδώ κοντά μου βάζει το φραπέ να μετακινούμε. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριε, με όλο το σεβασμό που έχω σε εσάς και στους χεσμούς, θέλω να σας παρακαλέσω συναντήσεις μας να μην γίνονται τέτοιες βάναυσες ώρες. Μα είναι 12 το μεσημέρι, κύριε Φλαμπουράρη. Τι ώρα θέλετε να συναντιόμαστε? Όχου τώρα μου, είναι 12, αλλά με την παλιά ώρα είναι 11. Βάλει και μια ώρα στην κίνηση 10
Και άλλη μία ώρα ξυσθένια. Και μία ώρα να φάω το υπεφαίσμα για διαβαστό ζώδιο 8. Και άλλες 3 ώρες μέχρι να το πάρω απόφαση να ανοίξω το μάτι 5. Δηλαδή θέτε να με πειλατεύετε από τις 5 τα χαράματα. Επειδή εσείς είστε πρωινοί τύποι. Κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την πρόοδο των προαπαιτούμενων. Πού σας έχουμε θέσει, καθόλου ευχαριστημένοι. Όχι τώρα, μωρέ, και εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την πρόοδο του Μπακατσέτα στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας για μικροπράγματα. Κύριε Υπουργέ, σας έχουμε πει πολλάκις ότι το απαιτούμε το άμεσο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Γιατί δεν το κάνετε? Έλα μωρέ τώρα και εσύ με τα κλειστά επαγγέλματα θα τα ανοίξουμε. Αλλά δεν βιαζόμαστε. Δεν είδες τι έπαθε ο άλλος που άνοιξε ένα απλό παράθυρο? Τι έπαθε? Πέρασε στρατοδικείο. Γιατί τι παράθυρο άνοιξε? Υποβρυχίου. Κύριε Υπουργέ, μας είχατε πει επίσης ότι θα βάζατε ένα τέλος στο θέατρο των τηλεοπτικών αδειών. Τι περιμένετε? Όχου μωρέ τώρα να σε χαρώ. Ξέρεις τι ταλαιπωρία θέλουν αυτές οι άδειες? Διαγωνισμούς, παράβολα, προσφορές, κλείσιμο συχνοτήτων, κατέβασμα πομπόρ, κουράστηκα που τα λέω, είσοδο στην DJA. Βγάζω την μπέμπελη μόνο που τα λέω. Πού να τα κάνουμε κιόλας? Μα κύριε Φλαμπουράρη, πώς θα σας δώσουμε τα 12 δις? Έλα μωρέ τώρα πώς θα μας τα δώσει, όπως σε βολεύει. Μετρητά, επιταγή, κάρτα, πάει σάφε. Pay safe, κύριε Υπουργέ. Έλα μωρέ τώρα και κολλάς. Όπως γουστάρετε να δώσει, σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι, εμείς όμως δεν σας έχουμε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ποτέ δεν κρατάτε το λόγο σας, κύριε Υπουργέ. Πριν 5 μέρες δεν μας είχατε πει ότι θα έχετε λύσει το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Φυσικά. Και πράγματι το λύσαμε. Και εμείς γιατί δεν βλέπουμε τίποτα? Έλα μωρέ τώρα. Εύκολο είναι να δεις. Μέχρι να κλέψεις το Wi-Fi από το... Wi-Fi, κύριε Υπουργέ. Έλα μωρέ τώρα. Wi-Fi. Μέχρι να το κλέψεις αυτό από το γείτονα, να μπεις στο τάξη. Να βρει σωστή επιλογή, να την κλικάρεις, να περιμένεις να περάσει ο αισθησμός για μικρά ασάρτητο σύστημα. Ουφ, θες 2 μήνες. Και εσείς μας σκοτίζετε τα κρυσινέλια τώρα για 5 μέρες. Κύριε Υπουργέ, δεν μας είχατε πει επίσης ότι θα προχωρήσετε με διαδικασίες fast track τη λίστα των αποκρατικοποιήσεων? Βεβαίως, το είχαμε πει. Και πού είναι το fast track? Όχου μωρέ τώρα, τι που είναι το fast track? Είναι τόσο fast που δεν προλαβαίνεις να το δεις. Φυσιτέφυγε. Και αντί να μας αποθεώνετε, γι' αυτό μας εγκαλείτε και από πάνω. Έλα μωρέ τώρα να πιούμε και μια φραπεδιά να σε χαρώ. Φουρέ, μετακίνησε το φραπέ για την επόμενη. Κέρασε τα παιδιά αυτό. What's that? Is it ice coffee? No. Φραπέ, φλαμπουρένιος. Στο μεταξύ, ο Τάκης Τσουκαλάς και οι άνθρωποι της Super League προσπαθούσαν να πείσουν τον Γιώργο Βασιλιάδη ότι έχουν αλλάξει. Μαγκές, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά καλύτερα να σας τα πει ο αδελφός Εχριστό Άκης. Α, όχι Τάκη μου, εσύ πρέπει να τα πεις. Μα σε παρακαλώ, αδερφέ Άκη, σου παραχωρώ πρωτίστως στη θέση μου. Τάκη, μην το συζητάς, προηγήσαι. Όχι βρε αδερφέ Άκη μου, με προσβάλλεις. Χαρά μου να ξεκινήσεις εσύ πρώτος. Όχι, όχι. Τάκη, επιμένω. Ο γάργαρος λόγος σου με ξεκουράζει. Έλα ρε εσύ, μην το κάνεις αυτό ρε αδερφιάκι. Ξέρεις πόσο μ' αρέσει να σ' ακούω. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Τάκη μου, ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Χάρισε μου μια στιγμή απόλαυσης να καμαρώσω τα λόγια σου. Α, εντάξει, αφού το θες αδερφέ, θα το κάνω. Μαγκές, αδερφοί μαγκές, θέλουμε όλοι να δείξουμε στο σεβάσμιο κύριο Βασιλιάδη ότι έχουμε αλλάξει για να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Δι' αυτό... Δι' αυτό είναι πιο λόγιο. Και εγώ τα δι' αυτό το είπα ρε εσύ. Μην με διορθώνεις. Δι' αυτό θα σας παρακαλέσουμε όπως είστε ευγενείς ως σαν ημάς. Το ημάς με ύψιλον, αδερφέ Άκη. Προσινής. Πώς το πες? Προσούτο. Προσίγωρη, βρετάκι, προσίγωρη. Άνα, γεια σου. Τώρα που το είπες πιο απλά, το κατάλαβα. Πάμε λοιπόν εις τον πρώτο αδελφό για σήμερα. Εισακούγεσαι. Καλησπέρα, μάγκες. Καλησπέρα, αδελφέ μας. Παιδιά, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Τάκη. Ό,τι θες, αδερφέ φιλαράκι μου. Χαρά μου, δια να σε διαφωτίσω.
Ναι, Τάκη, με έχει βάλει η γυναίκα μου και κάνω γενική καθαριότητα. Έβγε, αδερφέ φιλαράκο. Πρέπει να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό σε πήρα, ρε μάγκα. Αν μπορεί να με βοηθήσει. Τι να κάνω, φίλε και αδερφέ μου. Επειδή έχει μαζέψει πουρή σουγκαρίστρα, να πάρω την περούκα σου να τη βάλω σε ένα κόντιο να φτιάξω άλλη. Άντε, εις την ευχή του Θεού, αγαπητέ Χριστό, αδερφέ. Μην εξανίσαστε, Τάκη. Ας παραμείνουμε στον δρόμο του κυρίου. Μα δεν εξανιστάζω, ρε αδερφεάκι. Μη φοβάσαι. Πάμε στον επόμενο αδελφό φιλαράκιο. Καλησπέρα, μάγκες. Δημήτρης Βάζελος. Ουδής τέλειος, αδελφέ Δημήτριε. Τα χαρε, πες μου κάτι, ρε μάγκα. Έχω ένα προαίσθημα, αδερφέ μου, ότι θα βλαστημήσεις και θα σου πάρει ο διάολος κανένα πατέρα. Τάκη, τι λόγια είναι αυτά. Απολογούμε, αδερφέ. Αύριο θα κοινωνήσω και θα εξομολογηθώ εις τον πνευματικό μου. Τάκαρε, αληθεύει ότι σου έκανα γουγίου Γιώργος ο Μάγκας. Εννοείς τον κλαρινιτζή, αδερφέ μου. Εμένα, γιατί. Γιατί εκείνο σπούδαζε 25 χρόνια για να μάθει κλαρίνο και εσύ μάθες ένα βράδυ στο Καραϊσκάκι. Κλαρίνο σε πήγε ο Μουνιέ Μπελατάκου. Άντε, γεια. Άντε, εις την ευχή του κυρίου ευλογημένε μας, αδερφέ. Μπράβο, Τάκη μου. Η συγχώρεση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είμαι περήφανος για σένα, Τάκη μου. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Πάμε στον επόμενο πιστό. Ναι. Τακαρέ, αν τιμωρηθεί ο Πάου και η Άκη, θα το πάρουμε εμείς, έτσι. Αυτό θα ήταν το σόφρον, αδερφέ φιλαράκο. Να το πάρουμε έστω στα χαρτιά. Μήπως θα μπορούσες να κάνεις κάτι και για μένα, φίλε. Ευχαρίστως, αδερφέ μου. Τι θα επιθυμούσες. Άκουσε, δύο χρόνια τώρα κυνηγάω τη σούλα, αλλά δεν μου κάθεται με τίποτα. Και έχω γίνει ρεζίλη στην παρέα. Και εμείς τι να κάνουμε, αδερφέ μας, φίλε. Α, μου δώσει ένα χαρτί ο Ολυμπιακός ότι την πήρα στα χαρτιά. Επειδή αυτός έχει το know-how στα χάρτινα. Ουστε! Άντε! Για μόλα, για λέσα, αγβρε θάλασσα, μπαμπέσα. Για μόλα, λεγβαλέσα. Καλό σου βράδυ, αγαπητέ Χριστό, αδερφέ. Υγιένετε, υγιένετε. Κύριε Βασιλιάδη, τα βλέπετε, έτσι, παρθένες. Βέβαια, και όχι εμείς, αδερφεάκι, και η Super League μοναστήρια έχει γίνει. Υγιένεται, υγιένεται, ευλογία. Το βλάστημο που βεβήλωσε την κουζίνα του Ποτρίνη. Φέρτε μου το βλάστημο. Πίσω από τις κάμερες του Μίτσι Σόου, το πάρτι συνεχιζόταν. Ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Αχ, είστε ο πρώτος. Πιο δυνατά! Πιο δυνατά! Μάρσα ρε μωρισίτσα! Γελάς, δεν γίνεται! Βάλε και δύο δάχτυλα! Ο τρία είναι πολύ δυνατό! Λέγαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι Λυκουρόπουλε σώσατε! Χριστογιαννόπουλε, το ξέχασα, πάμε. Χριστο Παναγό! Πάρε και τα τεντζάκια! Κολοκύθι! Ρε με τους τετζέρδες που φλέξαμε. Και ακόμα σταματήσει ο Κρούτος. Τι ακριβώς είναι. Αυτό εδώ. Ήθελα να πάω μου. Το τσίμπησα λίγο. Χαχαχαχα.